Να περάσουμε τώρα στο σκάνδαλο διαφθοράς Qatar Gate. Σήμερα από το εφετείο των Βρυξελών κρίνεται η αποφυλάκηση με βροχιολάκι παρακολούθηση τη Εύα Καϊλή. Η Έλλη Κασόλη είναι κοντά μας με περισσότερα και αν απορριφθεί το αίτημα τη Εύα Καϊλή, Έλλη Κασόλη, θα παραμείνει για ακόμα 2 μήνες στη φυλακή. 2 μήνες και όχι έναν όπως γινόταν μέχρι τώρα. Στις 11 ώρα Βρυξελών, 12 ώρα Ελλάδος περίπου, ξεκίνησε η ακρόαση τη Εύα Καϊλή. Στο πλευρό τη είναι ο Ενελάδη δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Λείπει όμως ο νέος δικηγόρος της, ο Σβέν Μάρι, για λόγους υγείας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον αντικαθιστά όμως ένας εξίσου έμπειρος δικηγόρος των Βρυξελών. Στο διαδικαστικό κομμάτι, όπως είπες και εσύ, αν απορριφθεί το αίτημά της για αποφυλάκηση με όρους, θα μείνει για 2 μήνες στη φυλακή και όχι για έναν. Τότε θα επανεξεταστεί. Ο κλειός όμως στενεύει και το λέμε αυτό γιατί εχθές αφέθηκε ελεύθερος σύντροφός της Τζόρτζι με βραχιολάκι. Μένει να δούμε όμως αν αυτή η αποφυλάκηση θα επηρεάσει την απόφαση των δικαστών για αποφυλάκηση επίσης της Εύα Καϊλή ή όχι. Το θέμα είναι όμως ότι στερεί ένα από τα βασικά της, από τα ισχυρά νομικά της επιχειρήματα. Για το παιδάκι δηλαδή της. Το παιδί μένει χωρίς γονείς, καθώς τώρα θα βρίσκεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μαζί με τον πατέρα του. Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες και είναι πολύ σημαντικές να δούμε αν ισχύουν και αν επιβεβαιώνονται. Ότι ο Φραντζέσκο Τζόρτζι ξεκίνησε να μιλά. Μένει να δούμε αν έχει κάνει μια συμφωνία με τις αρχές, μια συμφωνία όπως έχει κάνει και ο Παντσέρι. Πάντως το απόγευμα θα έχουμε απόφαση για την Εύα Καϊλή. Και τι ενδεχομένως να έχει πει για την σύντροφό του. Μάλιστα, το απόγευμα αναμένουμε τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ, Έλλη Κασόλη.